Η Γερμανία ανέκαθεν είχε ως γεωστρατηγικό όραμα την προσέγγιση της και την προβολή της ισχύως της εις την Μεσόγειο και παράλληλα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις πηγές ενέργειας της Μέσης Ανατολής, όπως και εις τον έλεγχο των τριών θαλασσίων διεξόδων, choke points, σημεία πνιγμού, Δαρδανελίων, Σουέζ, Γιβραλτάρ. Μάλιστα. Καταλάβαινε πολύ καλά η Γερμανία ότι με τον ανταγωνισμό της τότε γυρεάς Αλβιώνος αυτοκράτηρος των θαλασσών, δεν ήταν δυνατόν σε καμία περίπτωση τα οράματά της περί μιας γερμανικής Ευρώπης να υλοποιηθούν. Και βεβαίως καταλάβαινε ότι δεν ήταν δυνατόν ποτέ μη κυριαρχούσα εις τις θάλασσες και εις τις διεξόδους της Μεσογείου να εξασφαλίσει εκείνους τους ενεργειακούς πόρους που θα μπορούσαν να την επεκτείνουν προς Ανατολάς σε αυτό το περιβόητο Dragnahorsten, το οποίο ερχόταν να συμπληρώσει τον γερμανικό ζωτικό χώρο, ο οποίος χαρακτηρίζονταν από την υψηλή τεχνολογία της Γερμανίας και από τις απέραντες και αχανείς αφενός μεν ανθρωποεκτάσεις της Ρωσίας, αλλά και των πηγών των πρώτων υλών της Ρωσίας. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, όλα αυτά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να συλλειτουργήσουν προς όφελος της ηγεμόνος Γερμανίας, έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει ένα ασφαλές θαλάσσιο δίκτυο μεταφορών, το οποίο να μπορούσε να ρυθμίζει τις εξόδους και εισόδους των Δαρδανελίων, του Σουέζ και του Γιβραλτάρ, ανταγωνιστικά με την Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτό, είχε δάσκαλε, γιατί ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν, η Γερμανία είχε έναν σιδηροδρομικό σταθμό μεταξύ Γερμανίας και Βαγδάτης, σωστά. Είχε ορίσει αυτό το μεγάλο φιλόδοξο σχέδιο, το λεγόμενο Baghdad Bahn, mm-hmm. το οποίο είχε αναλάβει να το χρηματοδοτήσει αφενός μεν η Deutsche Bank και η Siemens. Και βεβαίως αυτό το φιλόδοξο σχέδιο ήταν ακριβώς ο οδικός άξονας, ο οποίος ένωνε τη Γερμανία με τη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως έφτανε μέχρι το Ιράκ και την έξοδο στον Περσικό κόλπο. Αυτό ήταν πάρα πολύ βασικό σαν μεταφορικός άξον. Ο Φρυδερίκος Ράτσελ, ο πατέρας της σύγχρονης γεωπολιτικής, μας είχε ξεκαθαρίσει ότι γεωπολιτική σημαίνει μεταφορές εμπορευμάτων και προσώπων. Τίποτε περισσότερο. Διότι μας είχε πει ότι τι είναι η γεωπολιτική, είναι η Verkehr, είναι δηλαδή η κυκλοφορία. Όποιος ελέγχει τη Verkehr, ελέγχει την οικονομία. Και όποιος ελέγχει την οικονομία, ελέγχει την εξουσία. Αυτά ήταν βασικά στοιχεία, τα οποία οι αρχαίοι μου πρόγονοι τα γνώριζαν πάρα πολύ καλά, και αυτό το βλέπουμε στα μοντέλα π.χ. Αθηναϊκή Συμμαχία κτλ., που ήταν η πρώτη που κατάλαβε τη σημασία των θαλασσών και την εξυπηρέτησε στρατηγικά και στρατιωτικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκείνο λοιπόν το οποίο εξυπηρετούσε τον Baghdad Bahn ήταν ακριβώς αυτό. Βεβαίως οι Βρετανοί από την άλλη μεριά δεν είχαν καμία διάθεση να επιτρέψουν στους Γερμανούς να τους αντικαταστήσουν ως θαλασσία δύναμη. Και εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Μεταξάς από τη δεκαετία του 20 ήδη και βεβαίως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30 ως αξιωματικός καθαρά και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου κάποια στιγμή γράφει πολύ πιο πριν από την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ότι η Ελλάς είναι μία θαλασσία δύναμης
και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην έχει τη θέση της μεταξύ των θαλασσίων δυνάμεων. Αυτό λοιπόν, το οποίο πραγματικά το 90% των Ελλήνων δεν το γνωρίζουν πλην των παρισταμένων, γιατί τυχαίνει να σας διαβάζω, αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο ήταν εκείνο που εξέπληξε μερικούς όταν ο Μεταξάς μπροστά στην θρασιτάτη με τα μεσονύκτιο πρόκληση του κυρίου Γκράτσι, του αημνίστου Γκράτσι, ο οποίος ήταν και ένας ευγενικός άνθρωπος και αισθανόταν πολύ άσχημα που ερχότανε ως ευγενής κιόλας, που ερχότανε αυτήν την ώρα στο σπίτι του Έλληνος κυβερνήτου για να του ζητήσει να παραδώσει τα όπλα και να παραδώσει τον ελληνικό χώρο. Όταν έφτανε λοιπόν να του πει ότι «Alors, c'est la guerre, monsieur». Λοιπόν, έχουμε πόλεμο, κύριε. Άκουσα, εάν αγαπάτε, αγαπητοί φίλοι, και το εξής φεδρών εσχάτως. Χθες, μάλιστα. Άκουσα κάποιον δημοσιογράφο να λέει «Μα ο Μεταξάς δεν είπε όχι, είπε «Alors, c'est la guerre». Το οποίο σημαίνει τότε θα έχουμε πόλεμο. Ναι, δηλαδή, ναι, αλλά το είπε για να μειώσει τη σημασία της στάσεως του τότε Έλληνος κυβερνήτου. Ναι. Δηλαδή, τι ήθελε να ακούσει τη λέξη «νο»? Μα εξαρτάται από τον τρόπο της διατύπωσης του αιτήματος. Ναι. Όταν του λες του αλουνού ότι αυτά που μου ζητάς προκαλούν τον πόλεμο, τι του λες? Ναι, του λες. Η Ιταλία ευρίσκεται υπό το κράτος της διακυβερνήσεως ενός διαταραγμένου πλάσματος του Μουσολίνη. Μάλιστα. Ο οποίος επίστευε με τον τρόπο που επίστευαν οι δικτάτορες της εποχής την παντοδυναμία της χώρας του και την υπεροχή του λαού του ως συνεχιστού της παραδόσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αυτού του είδους τα ζητήματα είναι, ανήκουν στην αρμοδιότητα των ψυχιάτρων και της τότε εποχής και των ψυχαναλυτών και ψυχοσχολιαστών της σημερινής. Δεν είχε δηλαδή, κύριε Μάδη, η Ιταλία ένα σαφές πλάνο, όπως αυτό που περιγράψατε πριν για τη Γερμανία, ερχόμενη και επιτιθέμενη στην Ελλάδα, ήρθε απλά έτσι για τη φασαρία, για να πει ότι κάτι κέρδισα κι εγώ? Όχι. Η Ιταλία είχε το πλάνο της Mare Nostrum. Δηλαδή πάλι ήθελε να γίνει και αυτή θαλασσία δύναμης. Γιατί έβλεπαν και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι Βρετανοί και όλες οι δυνάμεις της εποχής και οι Ρώσοι και οι Γάλλοι έβλεπαν το τι σημαίνει η λέξη Μεσόγειος. Μεσόγειος, το λέει η ίδια η λέξη, σημαίνει το κέντρο των γεών γύρω από αυτήν, το κέντρο ουσιαστικά, το εμπορικό κέντρο της γης. Ουσιαστικά το διεθνές τέρμιναλ του εμπορίου. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξίας επαρήγοντο την εποχή εκείνη, επαρήγοντο στην Ευρώπη. Έτσι. Και υπερατλαντικός. Γι' αυτό και η Αμερική μπήκε πολύ αργά στον πόλεμο. Και λέγονται πολλά για τον τρόπο που μπήκε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ό,τι επαρήγεται ως προϊόν υψηλής τεχνολογίας και υψηλής προστιθεμένης αξίας, επαρήγεται στην Ευρώπη. Αυτό το προϊόν έπρεπε να ταξιδέψει προς τον Νότο, δηλαδή και προς την Αφρική και προς τη Μέση Ανατολή, για να δημιουργήσει μια αποικιοκρατική ανάπτυξη στο ζωτικό αυτό χώρο της Ευρώπης, τον οποίον ήθελαν οι Γερμανοί να ομογενοποιήσουν για λογαριασμό τους, αλλά και παράλληλα να εισπράττει τις πρώτες ύλες και από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή για να συνεχίσει η άνοδος του βιομηχανικής αναπτύξεως της Ευρώπης. Αυτά ήταν δεδομένα εκείνη την εποχή. Και υπήρχαν δύο τρόποι για να γίνουν. Ο ένας ήταν ο χερσαίος, ο άλλος ήταν ο θαλάσσιος. Γι' αυτό βλέπετε ότι συνάπτεται το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ λίγο πριν από την επίθεση της Γερμανίας στην Ελλάδα, έτσι, φτάνει η Γερμανία
υπογράφει το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, γιατί δεν έγινε ξαφνικά ούτε ο Χίτλερ κομμουνιστής, ούτε ο Στάλιν ναζιστής. Απλούστατα, η μεν Γερμανία ήθελε να κερδίσει χρόνο για να ολοκληρώσει το σχεδιασμό της προς τη Μεσόγειο, η δε Ρωσία, η δε Σοβιετική Ένωση, ήθελε να έχει χρόνο, να κερδίσει, να αγοράσει χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσει να αυξήσει και το βιομηχανικό της πάγιο κεφάλαιο, αλλά και της, το αξιόμαχο των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο βρίσκεται σε θεμερή κατάσταση. Έτσι λοιπόν έγινε μια τακτικιστική συμφωνία, η οποία επέτρεψε στο Χίτλερ να σκεφτεί ότι μπορεί να καλύψει με δυσαρέσκεια, αλλά να καλύψει τις άστοχες ενέργειες του Μουσολίνη προς την Ελλάδα και αμέσως μετά να γυρίσει να κάνει τι. Να πατήσει το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Mm. Εκεί βεβαίως έκανε το μεγάλο λάθος. Και εκεί συνέβαλε η χώρα μας. Γιατί? Γιατί ο χρόνος τον οποίο εδαπάνησαν οι χαλίβδινες Panzer Divisionen του Χίτλερ για να μπορέσουν να τυθασεύσουν την μικρά απίθαρχο και αντιναζιστική και αντιφασιστική Ελλάδα ήταν τέτοιος που δεν επρόλαβαν να εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση σε περίοδο που δεν τους επηρέαζαν οι κλιματολογικές συνθήκες. Ο περιβόητος ρωσικός χειμώνας. Αυτό λοιπόν ήταν μια ανατροπή τεράστια, την οποία ανατροπή την εκαρπώθηκε ο ελεύθερος κόσμος. Να μην ξεχάσουμε εκείνα τα μεγάλα λόγια που έλεγε ο Τσόρτσιλ, ότι από τούδε και στο εξής δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.